Αστυνομία! Λυσίασε ψηλά τα χέρια! Θα πυροβολήσω, Όχι, μην πυροβολείτε, μην πυροβολείτε! Ακούστε με, έχει γίνει λάθος. Δεν έκανα τίποτα. Υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες εναντίον σου. Πρέπει να μας ακολουθήσεις στο τμήμα. Πού θα τον πάτε? Θα σας ενημερώσουμε, μην ανησυχείτε. Δεν φεύγω από εδώ αν δεν μου πείτε γιατί. Δεν έκανε τίποτα, δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Μαμά, τι κάνεις εδώ? Για σένα ήρθα, Φέλη. Αν δεν θέλεις να καταλήξεις στη φυλακή, θα έρθεις μαζί μου. Δεν θα κάνει ό,τι λες εσύ, Α, ναι, θέλεις να δεις πώς θα το κάνει, αστυνόμε. Σας παρακαλώ, μη σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Περίμενε. Αφήσέ τον, θα πάμε την κυρία. Αφήσέ τον. Εντάξει, πάμε. Αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Μια ακόμα. Μόνο μία φορά ακόμα. Και θα χρειαστείς ένα τεράστιο ποσό για να φτιάξεις τα δόντια σου. Καταλαβαίνεις? Ναι. Αλλά σχεδόν αναγκάστηκα να πάω μαζί του. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν φταίω εγώ αν μου την έπεσε το Μαραντόνα με τη φούστα. Ξέρεις ότι άντρες σαν και εμάς δεν μπορούν να απορρίψουν το αργεντίνικο φρέσκο κρέας, έτσι, έτσι δεν είναι? Συμφωνείς, Εμείς οι άντρες καταλαβαίνομαστε μεταξύ. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Ναι, καταλαβαίνομαστε. Πάντως, από εδώ και μπρος, να σε εντάξει με την Αυγουστίνα, γιατί... Ναι. Παπά! Αυγουστίνα! Κόρη μου! Τι σημαίνει? Τίποτα, ο παπάς σου μου έλεγε ότι μπορεί να δανειστώ το βάν του για να πάμε καμιά βόλτα. Τι? Λέμε τώρα. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις που είναι ο Μπλας? Δεν ξέρω. Τι νομίζεις ότι θα μου δίνει αναφορά πριν φύγει από το σπίτι του? Θα κάνω μπάνιο. Μιλάω σοβαρά, Μίτσι, ανησυχώ. Έρχεται πάντα μία ώρα πριν το μάθημα. Έπρεπε να έχει έρθει. Και γιατί τέτοια πρεμούρα, παρακαλώ, για να μάθεις για τον Μπλας? Να μην σε νοιάζει, δεν έχει σημασία. Α, να μην με νοιάζει. Εντάξει, η Μίτσι έχει και δουλειές τώρα. Για, αντίο, για. Φύγε. Για. Δεν θα φύγω. Φύγε. Τι συμβαίνει? Ο κύριος Ντουνόφ είναι εδώ. Α, καλημέρα σας, κύριε. Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Θέλετε να του αφήσετε κάποιο μήνυμα ή να τον περιμένετε εδώ πέρα ήσυχα? Όχι, δεν έχω χρόνο. Πρέπει να τον δω αμέσως. Πρόβλημα με κάποιον μαθητή? Μπορείτε να το πείτε σε μένα. Θα τον ενημερώσω εγώ μετά. Είμαι η γραμματέας του. Όχι, δεν είναι αυτό. Ο κύριος Ντουνόφ περιμένει την απάντησή μου και είναι επίγουσα. Ήθελα να το πείτε. Απάντηση γιατί? Συγγνώμη. Όχι, ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς η δουλειά μου, όχι, αλλά μπορώ να του το πω. Ένα ναι ή ένα όχι είναι αρκετό για να γλιτώσετε από την αναμονή. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, έτσι δεν είναι? Πείτε μου! Εντάξει, πείτε του ότι δέχομαι την πρόταση να αναλάβω το τέταρτο έτος. Τι, εσείς θα μας αναλάβετε? Σε παρακαλώ, άστα αυτά κάτω. Θα ηρεμήσεις επιτέλους, αμάν. Θέλω να σταματήσω την περιοδία, Ινές. Μα γλυκέ μου, αν έχουν χορηγό την Μπαμπαλού, όλα θα πρέπει να είναι νόμιμα. Πρέπει να περιμένεις να τελειώσει η περιοδία. Όταν πήγα στο σχολείο, έφευγε να μείνει η Μπάση. Είμαι σίγουρος ότι ο Πάμπλο ήταν μέσα. Και σίγουρα το ήξεραν. Η βασίλισσα του καμπαρέ και ο φίλος της. Και δεν είπαν λέξη. Τίποτα. Φυσικά το ήξεραν. Ήξεραν ότι δεν θα άφηνε το γιο σου να πάει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα τώρα, Σέρτζιο. Για μένα αυτή η φράση δεν υπάρχει. Πάντα μπορεί να γίνει κάτι. Ράμος, το αφεντικό είμαι. Πώς πάνε τα πράγματα στο εργοστάσιο? Τόσο πολύ θα πάρει να ελέγξετε τις επιχειρήσεις στην Ιταλία? Δεν δίνω δεκάρα τι γίνεται εκεί. Το μόνο που θέλω είναι να κλείσετε το υποκατάστημα της Αργεντινής. Δεν ξέρω πώς. Δικό σου πρόβλημα, Ράμος. Σε πληρώνω για να μου λύνεις τα προβλήματα, όχι να μου προκαλείς κι άλλα. Σε παρακαλώ, και μην μου πεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Για μένα όλα γίνονται, εντάξει? Τωμάς, τι μου τρένε αυτά, τι συμβαίνει? Με μένα? Με την Πιλάρ τι συμβαίνει? Έχει τρελαθεί, μου κρύβεται, χαλάει τις εργασίες μου. Κάτι χαζό θα έκανες. Νάτι! Πιλάρ! Πιλάρ! Στάσου λίγο, τι έχεις πάθει? Τίποτα.
Μη μου λες ψέματα. Τις προάλλες χάλασες την εργασία μου. Τώρα δεν μου μιλάς. Τι σου συμβαίνει? Δεν έχω χρόνο να μιλήσουμε. Σου άρεσε που με απάτησες? Τι σε απάτησε? Ναι, με εκείνη την κοπέλα, Τόμας. Μη φωνάζεις. Ποια κοπέλα? Τι ξέρω λέει? Ότι σε πήρε στο κινητό. Μη το αρνείσαι. Μπορείς να κάτσεις λίγο. Πρώτα θα μιλήσουμε και μετά φεύγεις. Άκουσε με, η κοπέλα πήρε τον κίτο. Εγώ του δάνεισα το κινητό μου. Μη με κοιτάς έτσι. Δεν σε απάντησα, Πιλάρ. Πρέπει να με πιστέψεις. Γι' αυτό θα μαλώσουμε πάλι. Εμπιστέψουμε. Σε παρακαλώ, Πιλάρ, άκουσε με. Δεν ξέρω, Τόμας. Δεν ξέρω. Σε ευχαριστώ. Όχι, όχι, μη με ευχαριστείς. Ξεκαθάρισε με τον κίτο αμέσως. Θα είναι η τελευταία φορά που θα το κάνω. Να ξεκαθαρίσεις τώρα. Κίτο, κίτο, έλα εδώ, κίτο. Πού είναι ο Λάλο? Δεν τον έχω δει τελευταία. Πρέπει να ήταν στη γραμματεία με τη Μίτσι. Πάω να τον βρω. Δεν πρόκειται να μ' αφήσουν να τον δω. Μάρκο, μπορείς να μάθεις τι κάνει? Τι να του πω? Ρώτησέ τον αν χρειάζεται τίποτα, αν είναι καλά. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Μίτσι, δεν έκανα τίποτα. Γιατί να παραιτηθώ? Γιατί, καρδιά μου, αν παραιτηθείς μόνος σου, δεν θα σε ξαναενοχλήσουν. Αλλά αν αποφασίσεις να μείνεις εδώ πέρα, τότε. Θα μου κάνουν τη ζωή πατίνι, ε. Ακριβώς από το στόμα μου το πήρες. Δεν πειράζει. Ξέρεις κάτι? Θα τα αντέξω. Είναι η μοναδική δουλειά που έχω, ξέρεις. Μην ανησυχείς. Η Μίτσι έχει ήδη κινήσει κάποια ρήματα. Μπορεί να υπάρχει μία πιθανότητα σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Είσαι βενζινάδικο, τι λες? Ευχαριστώ, Μίτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Πάρα πολύ, ε. Αν παραιτηθώ και φύγω τώρα, θα είναι σαν να παραδέχουν πως έχουν δίκιο. Δεν θα τους κάνω τη χάρη. Μα θα σε συντρίψουν όπως και να έχει. Αυτή η οικογένεια είναι πολύ δυνατή. Έτσι θα κάνουν και θα καταλήξουν στο Μπαγκλαντές. Ας με στείλουν όπου θέλουν, σκασίλα μου, δεν τους φοβάμαι. Οκ. Εντάξει, ρέμισε. Πού πας τώρα? Στο μπαρ. Η βαρδιά μου έχει αρχίσει. Δεν μπορείς. Θεέ μου. Τι είπα αυτό? Έχει τρελαθεί εντελώς. Έχει χάσει το μυαλό του καημένος. Αυτό έχει πάθει. Γιατί? Τι του σημαίνει? Ένα, τι να σου πει. Άδειά σου, Γίλτα, αγάπη μου, τι κάνει? Για τη διεύθυνση. Για τη διεύθυνση, για να δούμε τι. Μίτσι, για τη διεύθυνση είπα. Για τη διεύθυνση, για τη γραμματεία. Έλεγα μέτρα που έχει το ένα από το άλλο. Όχι. Αχ, αυτό είναι πολύ άσχημο αστείο. Τι λέει? Είναι η παρέτηση του Μπλας Χερέντια. Και πώς πάει με τον Μάξι? Συγγνώμη, αλλά τον φίλησες κιόλας? Όχι, κορίτσια, φίλοι είμαστε μόνο. Θα είναι καλός γιατί έχει κολλήσει πάνω του σαν τατουάζ. Όχι, του κάνω παρέα γιατί τον λυπάμαι. Είναι τόσο μόνος ο καημένος. Συγγνώμη. Γεια σου, Μάξι. Ναι. Μίλησες με τη θεία σου? Και τι σου είπε? Έλα, πες μου. Ναι. Καλημέρα. 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 Τι σκαρώνει, πες μου. Κάτι είπε και μια θεία έτσι. Προσπαθεί να ρίξει όλη την οικογένεια. Μη. Περίμενε. Σταμάτα, σου λέω. Ελάτε. Καθίστε, παρακαλώ πολύ. Θέλετε να το σκοτώσω, κύριε? Ένα λεπτό. Σας είπα να καθίσετε, δεν ακούσατε? Συγγνώμη, υποτίθεται ότι θα είχαμε γυμναστική τώρα, αλλά ο καθηγητής δεν έχει έρθει. Και. Άρα έχουμε κενό τώρα, κύριε. Θεωρητικά ναι, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την ώρα για να συζητήσουμε κάποια θέματα. Τότε ας μιλήσουμε για το κενό μας, κύριε. Όχι. Θέλω να σας ενημερώσω ότι από σήμερα αναλαμβάνω την ευθύνη του τέταρτου έτους. Πού είναι η Φέλη? Δεν είναι εδώ, να πάω να τη βρω? Ναι, παρακαλώ. Μην κλαις, γλυκιά μου, δεν θα φύγω. Αν θέλουν να με απολύσουν, θα τους κάνω μήνυση. Και τότε δεν θα με ξεχάσουν ποτέ. Δεν καταλαβαίνεις. Οι γονείς μου έχουν λεφτά για 100 μηνύσεις, Λάλο. Πάντα το κάνουν και θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό. Αυτό ήταν πριν. Αλλά τώρα είμαστε μαζί. Είναι διαφορετικά. Κανείς δεν θα μας χωρίσει. Στο υπόσχομαι. Μην ανησυχείς πια. Κάθε βράδυ ξυπνάω συνεχώς και μετρώ τις ώρες μέχρι να ξημερώσει. Θέλει. Πρέπει να έρθει στην τάξη. Δεν λείπει ο καθηγητής της γυμναστικής? Ναι, αλλά ο κύριος Μιράντα αναλαμβάνει την τάξη και θα είναι ο νέος καθηγητής. Θέλει να μιλήσει σε όλους μας. Θα μείνω εδώ. Ας μου βάλει απουσία. Δεν με νοιάζει. Θέλω να σκεφτείτε προσεκτικά τι θα γράψετε. Δεν είναι δίκαιο, κύριε. Έχουμε κενό τώρα. Ο φίλος μου έχει δίκαιο. Κενό σημαίνει να κοιτάμε το ταβάνι και να μην κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει, κύριε, να ενδιαφερθείτε και για άλλα πράγματα πέρα από το να μην κάνετε τίποτα. Γι' αυτό θέλω να γράψετε μια έκθεση για το πώς περνάτε στο σχολείο. Τι σας αρέσει περισσότερο, τι προβλήματα έχετε. Συγγνώμη, κύριε. Η Θέλη δεν θέλει να έρθει στην τάξη. Ποιος το είπε αυτό? Η ίδια. Εντάξει, πάω εγώ. Εσείς πάρετε τα θέματα.